στη σημερινή μας εκδήλωση αποφασίσαμε μαζί με την καθιερωμένη παράδοση της κοπής της πίτας να πραγματοποιήσουμε και την αποψινή κατά τα άλλα λιτή εκδήλωση. Με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης του καρκινού, μια ημέρα δύναμης και ελπίδας για να υπενθυμίσουμε σε όλους μας να μην πάψουμε να αγωνιζόμαστε όχι μόνο σαν ασθενείς αλλά και σαν, κυρίως σαν άνθρωποι. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους μας. Καλή δύναμη να έχουμε, να είμαστε γεροί, δυνατοί. Καλώς ήρθατε στο σύλλογό σας. Πρώτη φορά έρχομαι. Μια άλλη φορά είχα έρθει και είχα κάνει μια ομιλία στο δικό σας. Θυμάστε που ήσασταν πρόεδρος εσείς. Γιατί εγώ έχασα τη μάνα μου από καρκίνο όταν ήμουν πολύ μικρός. Η μάνα μου ήταν πολύ μικρή τότε. Και γι' αυτό, σε αυτό οφείλεται η συγκίνηση. Σας έχω φέρει ένα δώρο για το σύλλογο. Είναι ο Θάνατος του Καρκίνου. Είναι ένας τίτλος λίγο προβοκατόρικος και λίγο... Αλλά θα δείτε τη σημασία που έχει ο τίτλος του. Σύμφωνα με τον Βίνσεντ Ντεβίτα, ο οποίος είναι ο συγγραφέας, ένας από τους μεγαλύτερους οπολόγους του κόσμου, έγραψε αυτό το βιβλίο και θα σας αναφέρω ορισμένα πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, και για αυτό το βιβλίο. Ο καρκίνος αγγίζει τη ζωή όλου μας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ωστόσο, οι περισσότεροι πολύ λίγα γνωρίζουμε για το πώς δρά και γιατί τον αντιμετωπίζουμε, όπως τον αντιμετωπίζουμε. Ο Βίνσεντ Ντεβίτα είναι ένας από τους πρωτοπόρους στον πόλεμο κατά του καρκίνου. Έχει περάσει σχεδόν όλες τις υψηλές θέσεις στον χώρο της οικολογίας και ανέπτυξε την πρώτη επιτυχημένη χημειοθεραπεία για την νόσο του Χότσκιν. Έτσι γνωρίζει τον καρκίνο τόσο από το εργαστήριο όσο και από την κλινική πράξη. Ο θάνατος του καρκίνου είναι η διαφωτιστική και βαθιά προσωπική του ματιά στην επιστήμη και την ιστορία από τις πιο τρομερές αρρώσεις του κόσμου. Αναζητώντας λύσεις, προστρέφοντας σε μελέτες, εξηγώντας τον ασθενή και το περιβάλλον του την υποστηρικτική φροντίδα, καλύπτοντας με τα φυσικές ανησυχίες του, ο Ντεβίτα αποδεικνύει ότι η εξέλιξη της ογκολογίας στη σύγχρονη, σαν σύγχρονη ειδικότητα είναι μια πολύ ανθρώπινη ιστορία. Η κεντρική του φιλοσοφία είναι ότι ο εχθρός μας είναι ο θάνατος και με τα όπλα που διαθέτουμε μπορούμε να νικήσουμε τον καρκίνο αρκεί να έχουμε έμπνευση, ελαστικότητα σκέψης και καλλιέργεια πνεύματος και συνεργασίας. Αποκαλύπτει τα γραφειοκρατικά και πολιτικά παρασκήνια που ταλαντίζουν την έρευνα καθώς και την ακράδαντη πίστη του στην κοινοτομία. Όπως γράφει στο βιβλίο του, πολλές μορφές καρκίνου από θανατικές καταδίκες μεταμορφώθηκαν σε χρόνια νοσήματα με τα οποία μπορεί κανείς να ζήσει μια σχεδόν φυσιολογική ζωή. Η αλλαγή αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά συνεχίζεται και κάθε μέρα προσθέτει καινούργια όπλα στη φαρέτρα μας. Έτσι, ο προκλητικός τίτλος «Θάνατος του καρκίνου» σταδιακά γίνεται πραγματικότητα.